Προαναγγείλαμε με τον κύριο Παφλή, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, υποψήφιος βουλευτής στη Β1 εκλογική περιφέρεια του Βορείου τομέα της Αττικής. Καλή σας μέρα, κύριε Παφλή. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και καλό προεκλογικό αγώνα, κύριε Παφλή. Ευχαριστούμε. Αυτό κάνουμε από τις 6 το πρωί. Είμαι σίγουρη. Στο περιοδείο στους εργάτες Δήμου της Νέας Ιωνίας. Σε δύσκολη εκλογική περιφέρεια είστε, κύριε Παφλή. Δύσκολες όλες οι περιφέρειες. Δύσκολες ώρες, ναι. Εντάξει, ναι. Μάχη είμαστε συνηθισμένοι. Να δίνουμε συνέχεια μάχες για τα λαϊκά συμφέροντα. Και δεν υποχωρούμε σε αυτό. Κύριε Παφλή, ο λαός καλείται στις κάλπες σε συνθήκες ακραίας πολιτικής πόλωσης, θα έλεγα, στην πολιτική σκηνή της χώρας. Το διακύβευμα, το πραγματικό, ποιο είναι σε αυτές τις κάλπες 7 Ιουλίου. Να σας πω ότι θα σας μιλήσω με ένα στίχο του Παπακοσταντίνου. Το παιχνίδι είναι στημένο και από πριν ξεπουλημένο. Τι εννοούμε? Το δίλημα που θέτουν μπροστά στο λαό η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, με το δικό του τρόπο ο καθένας, αλλά και το κοινά, αλλά από την άλλη πλευρά, δεν έχει καμία βάση. Γιατί? Γιατί είναι προσυμφωνημένα όλα για το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Γιατί όλοι τους έχουν ψηφίσει και τα τρία μνημόνια, και λέω όλοι τους, γιατί το τρίτο μνημόνιο που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ ενσωμάτωσε και τα άλλα δύο. Είναι συμφωνημένα γιατί υπάρχουν 600 εφαρμοστικοί νόμοι μνημονιακοί, στους οποίους έχουν δεσμευτεί όλοι τους ότι θα τους στηρίζουν κατά γράμμα και το έχουν υποσχεθεί, που σημαίνει ότι τα μνημόνια όχι μόνο δεν έφυγαν, αλλά συνεχίζονται, απτόητα θα έλεγε κανένας. Είναι συμφωνημένα γιατί έχουν συμφωνήσει όλοι για τα πλεονάσματα, τα πρωτογενή, γιατί έχουν τα ματωμένα πλεονάσματα που θα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Άρα θα κινηθούν όποιος βγει στην κυβέρνηση. Φαίνεται βέβαια τώρα ότι έχει η Νέα Δημοκρατία πάει μπροστά. Τα κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ μια χαρά 4 χρόνια να την ξαναφέρει μπροστά. Όποιος και να βγει θα εφαρμόσει την ίδια και χειρότερη πολιτική, γιατί από ό,τι κανένας μπορεί να ξέρει, και ίσως ο κόσμος να μην τα ξέρει ακριβώς, οι εκθέσεις της Κομισιόν είναι καθαρές. Λένε ότι πρέπει να συνεχιστεί χωρίς ταλαντεύσεις στη δημοσιονομική πειθαρχία, δηλαδή κάτω μισθή, λίγα χρήματα για παιδεία, υγεία, για κοινωνικό τομέα, πολλά για την ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων. Επομένως το δίλημα είναι ποιος στις 8 του μήνα θα παλέψει ενάντια σε αυτή την πολιτική, η οποία συντρίβει τους πολλούς και βέβαια δίνει πάρα πολλά στους λίγους. Θεωρείτε ότι μπορεί να το κάνει είναι το ΚΚΕ. Θεωρείτε ότι το ΚΚΕ μπορεί να αρθρώσει ένα διαφορετικό λόγο στη Βουλή, να κάνει αντιπολίτευση πραγματική? Μα ήδη όλα αυτά τα χρόνια το ΚΚΕ ήταν το μοναδικό κόμμα που άρθρωσε διαφορετικό λόγο. Γιατί όλοι τους από το 9 και μετά, έτσι να τα δει κανένας λίγο ψύχρεμα και ψυχρά, με βάση την εμπειρία, ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ το μνημόνιο, είπαν όχι όλοι οι υπόλοιποι. Μετά είπε ναι και η Νέα Δημοκρατία και έφερε το δεύτερο μνημόνιο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ που θα τα καταργούσε έφερε το τρίτο, το οποίο ενσωμάτωσε και τα υπόλοιπα. Σε όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν το ΚΚΕ όχι μόνο προειδοποίησε το λαό για το τι έρχεται, θυμάστε ότι γράφανε έρχεται θύελα και δεν μας πίστευαν. Πάλεψε μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή με τροπολογίες που καταθέσαμε, με σχέδια νόμου για προβλήματα άμεσα για να κούφιση των εργαζομένων, τα οποία βέβαια δεν έγινε ούτε μία δεκτή από όλες αυτές τις τροπολογίες, και πάλεψε και έξω με το λαό να προσπάθησε να ξεσηκώσει τον κόσμο με τα συνδικάτα, και ακόμα και αυτά τα ψίχουλα που πήρε, τα πήρε κάτω από αγώνες διαρκής που πρωτοπόρο ήταν το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ. Επομένως, εμείς επειδή δεν έχουμε βάλει υπογραφή σε αυτή τη βαρβαρότητα που ζούμε σήμερα, είμαστε και το μοναδικό κόμμα που μπορούμε να αντιπολιτευτούμε. Γιατί οι υπόλοιποι τι θα πούν? Η απάντηση θα είναι ότι αυτούς τους νόμους μαζί τους ψηφίσαμε, πάνω γιατί φωνάζεται. Γι' αυτό είπα ότι είναι στημένο το παιχνίδι. Και κανένας μπορεί να το δει και στα προγράμματα των κομμάτων, που μπορεί να είναι με διαφορετικά διατυπωμένα, πέρα από επιμέρους μικροδιαφορές, αλλά όμως στην πραγματικότητα έχουν την ίδια ακριβώς φιλοσοφία που περιέγραψα πριν, συνέχιση δηλαδή της αντιλαϊκής πολιτικής. Κύριε Παφλή, ο κύριος Κουτσούμπας λέει ότι στα δύσκολα ο λαός χρειάζεται ένα ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Παρ' όλα αυτά, ούτε στις ευρωεκλογές αποτυπώθηκε αυτή η ισχυρή δύναμη του Κομμουνιστικού Κόμματος, ούτε στις δημοσκοπήσεις που κατά καιρούς βλέπουν τη δημοσιότητα εν ώψη της κάλπης της 7ης Ιουλίου. Τι φταίει γι' αυτό, κύριε Παφλή? Να σας πω, εμείς γι' αυτό τώρα μιλάμε και από το σταθμό σας και κάθε μέρα οργώνουμε όλη την Ελλάδα.
ώστε αυτό που εισπράττουμε, που δεν καταγράφεται εκλογικά, και σας το λέω, θα έχετε και εσείς εμπειρία, δηλαδή παντού μας λένε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι το μοναδικό κόμμα που είναι σταθερά δίπλα στους εργαζόμενους, μας είπε την αλήθεια, δεν μας κορόιδεψε, παλεύει καθημερινά και μέσα και έξω από τη Βουλή. Αυτό που εισπράττουμε λοιπόν να αποτυπωθεί ένα μέρος και στην κάλπη, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι όλο δεν μπορεί. Δηλαδή εμείς καλούμε τον κόσμο που με βαριά καρδιά ψήφισε αυτά τα κόμματα που τον έχουν φέρει σε αυτό το χάλι, κυριολεκτικά σε χάλι που ζει τώρα, και μάλιστα σε μια τέτοια εποχή που υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες τεχνολογικές, επιστημονικές κλπ, να μην το ξανακάνει και να ενισχύσει το ΚΚΕ που το εκτιμάει, εκτιμά τη δράση του για να μπορέσει την επόμενη μέρα να βρίσκεται σε καλύτερη θέση. Γιατί εμείς δεν πρόκειται να εξαργυρώσουμε τις ψήφους σε καρέκλες υπουργικές που θα τσακίζουν το λαό, αλλά θα την καταθέσουμε στους καθημερινούς αγώνες και μέσα στη Βουλή. Όσο πιο πολύ είμαστε, τόσο πιο πολύ θα μπορούμε να αποκαλύπτουμε το τι συμβαίνει, να πιέζουμε για κάποιους να αποσπαστούν ορισμένες κατακτήσεις και να μπει και ένας δρόμος για μια συνολικότερη αλλαγή της κατάστασης. Κύριε Παφίλη, θέλω το δικό σας σχόλιο στην χθεσινή τοποθέτηση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του κυρίου Κυριάκου Μητσοδάκη, στο ραδιόφωνο του πρώτου θέματος. Ο κύριος Μητσοδάκης έθεσε ένα δίλημα. Ναι. Αυτοδυναμία ή εκλογές το 15 Αύγουστο με απλή αναλογική. Ναι. Να σας πω κάτι. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Ναι, το δίλημα σας είπα, που αυτά είναι ψεύτικα διλήμματα που ζητάει ο κύριος Μητσοτάκης και οποιοδήποτε άλλος. Ψεύτικα διλήμματα είναι, γιατί αυτό που θα κάνει και αυτός. Μιλάει για κυβερνησία όμως, ότι δεν θα υπάρχει εθνική συνεννόηση, εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Ναι, κοιτάξτε τώρα, να πω και κάτι πολύ απλό. Το θέμα δεν είναι αν θα έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία ή αν θα μειωθεί η ψαλίδα με το ΣΥΡΙΖΑ. Αν θα πάει σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση με απλή αναλογική. Θα σας το πω. Ή αν θα βγει ο κύριος Βαρουφάκης που έστρωσε το δρόμο για το τρίτο μνημόνιο και που λέει ότι θα συνεργαστεί και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ. Ή αν θα πάρει ψήφους ο Βελόπουλος, που είναι ένας πολιτικός απατεώνας, ο οποίος πουλούσε γράμματα του Ιησού και προσβάλλει και τη χριστιανική πίστη όλων των ανθρώπων που έχουν. Και γι' αυτό πρέπει να τον μαυρίσουν και αυτόν και να εξαφανίσουν και τη Χρυσή Αυγή. Επομένως, το δίλημα της ακυβερνησίας είναι ανύπαρκτο. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να μην κυβερνάται. Και σε τέτοια περίπτωση ακόμα, μία αυτοδυναμίας είναι έτοιμη. Και το Πασόκ έχει δηλώσει ότι δεν θα σύρει τη χώρα σε περιπέτειες απλής αναλογικής και υπάρχουν πρόθυμοι, και ξέρετε, μπορεί να μην είναι τώρα όριμο, αλλά παλιά που λέγαμε εμείς ότι το Πασόκ θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, και φυσικά δεν μας πίστευαν και μας κάνανε και μεγάλες επιθέσεις τότε, συνέβη και αυτό. Μπροστά δηλαδή στο να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνενώνονται γιατί έχουν και κοινά προγράμματα. Άλλωστε, ο λαός μπορεί να βγάλει και μερικά συμπεράσματα από τα διάφορα κόμματα μιας κρίσης που δημιουργήθηκαν. Ποτάμι, ΑΝΕΛ, Ανεξάρτητοι Έλληνες δηλαδή, Ένωση Κεντρών και οι υπόλοιποι, όπου σκόρπισαν και ξαναγύρισαν στη μαμά. Τόσο εύκολα, γιατί έχουν κοινά προγράμματα. Κοινά προγράμματα και η εύκολη είναι μετακίνηση. Άλλοι πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι πήγαν στη Νέα Δημοκρατία, άλλοι πήγαν στο ΠΑΣΟΚ. Επομένως, πάντα βρίσκονται πρόθυμοι και υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις. Και ακόμα θα πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας ο ίδιος είπε ότι σε καταστάσεις δύσκολες δεν αποκλείω να συνεργαστώ με τη δεξιά. Δήλωση δική του ήταν. Άρα αυτό είναι ανύπαρκτο το πρόβλημα, αν θα σχηματίσει η κυβέρνηση ή όχι. Το θέμα είναι ποιος θα αντιπαλέψει αυτή την κυβέρνηση, η οποία είναι από χέρι αντιλαϊκή, όπως σας ανέλησα προηγούμενα, και νομίζουμε ότι το αντιλαμβάνεται και η πλειοψηφία του λαού. Το θέμα είναι να κάνει το βήμα, να ενισχύσει το ΚΚΕ και να κλείσει τα αυτιά του στα διλήμματα που του βάζουν. Γιατί με όλα αυτά τα διλήμματα, όλα αυτά τα χρόνια, τον κατάτησαν να ζει χειρότερα από τους παππούδες του. Και τι θα πρέπει να βαρύνει περισσότερο στην λαϊκή ψήφο, κύριε Παφίλη, τελικά? Το ποιος υπερασπίζεται τα λαϊκά συμφέροντα, το ποιος είναι αντιμέτωπος με αυτή τη βάρβαρη πολιτική που ζούμε σήμερα, το ποιος παλεύει για μια άλλη κοινωνία όπου οι εργαζόμενοι θα απολαμβάνουν τον πλούτο που παράγουν, και ποιος υποστηρίζει τη σημερινή βαρβαρότητα, πολιτικά εννοώ. Ποια κόμματα είναι εκείνα τα οποία έφεραν αυτή την πολιτική, ποιοι είναι αυτοί που στηρίζουν εκείνους που έχουν τον πλούτο και τους δίνουν κι άλλα και τσακίζουν το λαό, και αυτό είναι το ΚΚΕ, είναι ο μόνος αντίπαλος. Γιατί σε τελευταία ανάλυση υπάρχουν δύο στρατηγικές. Η μία, δύο σχέδια θα το έλεγα.
Το ένα σχέδιο είναι που έχουν όλα τα άλλα κόμματα και φέρει τη σφραγίδα των μνημονίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμφέροντων των μονοπωλιακών ομίλων και των επιχειρηματικών ομίλων. Και το άλλο είναι το σχέδιο του Κουκουέ, που είναι σχέδιο για το λαό. Για τον εργαζόμενο που παράγει τον πλούτο, για τον αυτοαπασχολούμενο, για το φτωχό αγρότη, για αυτούς που τους λέει αγωνιζόμαστε να τους σταματήσουμε, να περάσουμε στην αντεπίθεση να διεκδικήσουμε και να ανοίξουμε δρόμο για μια άλλη κοινωνία όπου θα μπορούν οι άνθρωποι να ζουν ευτυχισμένα. Πώς πιστεύετε... Γιατί έχει τις δυνατότητες η κοινωνία. Πώς πιστεύετε ότι θα διαμορφωθεί το σκηνικό στην οικονομία την επόμενη των εκλογών? Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ανανέωση της λαϊκής εντολής για να συνεχίσει το πρόγραμμά του. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για πολλές και καλές δουλειές. Πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα? Ναι, τα έχουμε ξανακούσει όλα αυτά και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία. Και ο λαός δεν πρέπει να ξεχάσει ότι πριν από 4 χρόνια ήταν εκείνος που έλεγε ότι δεν ξαναψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει, θα κάνει ακριβώς ό,τι έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, συνέχισε εκεί που σταμάτησε η Νέα Δημοκρατία. Τώρα θα συνεχίσει εκεί που σταμάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ήδη διαμορφωμένο το θεσμικό πλαίσιο. Όλο είναι αυτά που είπα προηγούμενα. Το αντιλαϊκό πλαίσιο που λέει χαμηλή μισθή, λίγες δαπάνες για την παιδεία, για την υγεία, για τον κοινωνικό τομέα, ενίσχυση από τη φορολογία του λαού, του μεγάλου κεφαλαίου. Και εδώ πρέπει να απευθύνομαι στους ακροατές. Ένας μισθωτός πληρώνει 22% φόρο, χώρια ένφια και όλα τα υπόλοιπα. Και όμως πριν ένα μήνα ήρθε τροπολογία όπου την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, που μειώνει το φόρο στα διανεμόμενα κέρδη, στα καθαρά κέρδη, από 15% σε 10%. Και ο κύριος Μητσοτάκης λέει θα το πάει στο 5% και συμφωνούν και οι υπόλοιποι. Και ρωτάμε πώς μπορεί να δέχεται ο μισθωτός που φυτοζωεί, που τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ να ταΐσει την οικογένειά του, να σπουδάσει τα παιδιά του. Πώς δέχεται να πληρώνει αυτός 22 και οι μεγιστάνες του πλούτου να πληρώνουν 10%. Να τι πολιτική θα συνεχιστεί. Πώς μπορεί να λέμε για θέσεις εργασίας όταν το 40% είναι ελαστικό ωράριο. 3 ώρα, 4 ώρα, 2 ώρα, 2 κατοστάρικα, 3 κατοστάρικα, ανασφάλιστη ζούγκλα κυριολεκτικά εργασιακή τη στιγμή που ο πλούτος αυξάνεται. Και μέσα στην κρίση και τώρα που φαίνεται κάποια μικρή ανάκαμψη. Αυτή θα είναι η πραγματικότητα την επόμενη μέρα. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε ψέματα και αυτή την πραγματικότητα για να την αντιμετωπίσει ο λαός χρειάζεται στη Βουλή ένα ισχυρό κόμμα το οποίο θα παλεύει εκεί μέσα, και το Κουκουέ δηλαδή, και χρειάζεται και ένα ισχυρό κίνημα να οργανωθεί ο κόσμος στα συνδικάτα, σε όλους τους φορείς, να πετάξει όλους τους εργατοπατέρες και όλους αυτούς που έχουν ξεπουλήσει τα συμφέροντά του και να αγωνιστεί, γιατί τίποτα δεν του χαρίστηκε από κανέναν. Ίσα ίσα τώρα έρχεται και η έκθεση της Κομισιόν που λέει ότι επειδή υπάρχει στασιμότητα στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να είναι πιο αυστηρή η δημοσιονομική πειθαρχία. Κύριε Παφίλη, λοιπόν, τη δύναμή του να μεγαλώσει ο κόσμος ψηφίζοντας τον ΚΚΕ και δεν θα μετανιώσει. Κύριε Παφίλη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλή καλά. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Ευχαριστούμε, να είστε καλά.